Γεια σας. Υποσχέθηκα ένα πιο ποιοτικό βίντεο για τη συσκευούλα μας. Βρήκα μία κάμερα από ένα φίλο. Ευκαιρία να σας το παρουσιάσω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτή είναι και η τελική μορφή του συγκολλητή συρμάτων. Βλέπουμε ότι αποτελείται από ένα διακόπτη, ένα μπουτόν, ένα επιλογέα τάσεων και δύο βυσματάκια μπανάνας, τα οποία μας βγάζουν τους ακροδέκτες αυτούς εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε, καταλήγουν σε κροκοδυλάκια, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη συγκόλλησή μας. Η συσκευή βγάζει 4 τάσεις. Αναλόγως με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το διακοπτάκι, τον επιλογέα, μας δίνει και την ανάλογη τάση στην έξοδο. Φορτίζει και τον πυκνωτή με το ανάλογο φορτίο. Όταν ο επιλογέας εδώ βρίσκεται στο 1, όπως είναι τώρα, μας δίνει περίπου 27 βολτ. Με ένα κατσαβιδάκι ή ακόμα και με το χέρι μερικές φορές μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Ή και με ένα στυλό ακόμα. Στο 2 μας δίνει 31 περίπου. Εδώ τώρα στο 3 μας δίνει 35 και εδώ μας δίνει το μέγιστο. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτός ο διακόπτης δεν θα χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά, οπότε δεν νομίζω να προβληματίσει κάποιον. Συνήθως έχουμε βρει το setup που θέλουμε να έχει η αντίστασή μας και το σύρμα που χρησιμοποιούμε, οπότε όταν πειραματιστούμε και βρούμε ποιο μας βολεύει, συνήθως εκεί θα μένει. Θα επιλέξω, επειδή θα έχω καλώδιο σύρμα, 0,20, θα επιλέξω την τρίτη θέση που μας βγάζει 35 βολτ. Βασικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι ο πίνακας ο οποίος υπάρχει, είναι διαθέσιμο σε όλους, που μας δίνει την νομική αντίσταση ανάλογα τη διατομή του σύρματος που έχουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας χάρακας και το σύρμα μας, το σύρμα με αντίσταση. Τώρα θα προσπαθήσω να το κάνω με τρόπο ώστε να φαίνεται, έστω ότι θέλουμε μία αντίσταση και έχουμε υπολογίσει ότι πρέπει να την κόψουμε στα 4 εκατοστά. Την κόψαμε στα 4 εκατοστά ακριβώς. Δεν θα δώσουμε περιθώριο, γιατί έτσι κι αλλιώς λίγη αντίσταση έχει και το σύρμα το χωρίς τον on. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να αφήσουμε περιθώρια. Λοιπόν, έχω εδώ και έτοιμα κομμένα 2 συρματάκια χωρίς αντίσταση. Θα πιάσω το σύρμα χωρίς αντίσταση, αν τα καταφέρω. Και θα το βάλω στον αρνητικό πόλο, στον αρνητικό ακροδέκτη. Ελπίζω τώρα να εστιάζει, να φαίνονται όλα αυτά, τέλος πάντων. Και το αφήνω περίπου στα 2 χιλιοστά, να εξέχει, άντε βία 3, εντάξει, καλό είναι να μην είναι μεγάλο το μήκος. Και στο θετικό πόλο, στο θετικό κροκοδυλάκι, τσάρουμε το σύρμα που θέλουμε να κολλήσουμε. Επαναλαμβάνω, έχουμε από πριν επιλέξει το 3, αυτό
είτε είναι ανοιχτή είτε κλειστή η συσκευή, δεν είναι υποχρεωτικό να κατεβαίνει να αλλάζει. Άμα βρούμε την τη ρύθμιση που θέλουμε για να ενώνουμε τα σύρματά μας, μπορεί να παραμείνει για πάντα εδώ, είτε την έχουμε αποθηκευμένη τη συσκευή μας, είτε τη χρησιμοποιούμε, δεν χρειάζεται κάθε τόσο και λιγάκι να τα αλλάζουμε. Οπότε ανοίγουμε και φορτίζουμε και είμαστε έτοιμοι. Η πρώτη συγκόλληση έγινε. Παίρνουμε το άλλο το σύρματάκι χωρίς αντίσταση. Το συνδέουμε στον αρνητικό μας πόλο. Φορτίζουμε. Μερικές φορές όταν δεν κάνει πολύ καλή επαφή, αν και κόλλησε, εμπειρικά ξέρω ότι αν δεν γίνει σωστό το τσαφ, δεν κολλάει καλά. Μερικές φορές δεν κάνει καλή επαφή η αντίσταση, το σύρμα, με τον ακροδέκτη, οπότε το ξαναπροσπαθούμε. Και ξαναφορτίζουμε. Τέλος. Η αντίστασή μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, το μηχανάκι δουλεύει με... Δεν χρειάζεται πλέον αυτή. Το κλείνουμε. Δουλεύει με μία μπαταρία 1440. Είναι πάρα πολύ μικρό το μέγεθός του και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα και να δουλεύει και μακριά από πηγές ρεύματος όπως υπολογιστές ή μπρίζες. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας δηλαδή οπουδήποτε. Αρκεί να έχουμε μαζί μας αυτά εδώ και τις αντιστάσεις μας βέβαια. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Ελπίζω η ποιότητα αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά να είναι καλύτερη. Άδωμα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα.